Όπως ξέρετε, το ανθρώπινο σώμα έχει αμέτρητους εχθρούς, ιούς, βακτήρια, κάθε είδους, που μπορούν να προκαλέσουν περισσότερο ή λιγότερο σοβαρές αρρώστιες, όπως το κοινό κρυολόγημα. Καταλάβατε? Για να καταπολεμήσει όλα αυτά, το σώμα έχει μια αστυνομική δύναμη λευκών αιμοσφαιρίων. Αυτό θα γίνετε κι εσείς, νεαροί μου, μετά από εκπαίδευση. Υπάρχουν βέβαια και οι ειδικοί, όπως τα πολυμορφοπύρηνα και τα μακροφάγα, τα αντισώματα και πάρα πολλά άλλα. Αλλά το σώμα δέχεται επιθέσεις και από δηλητήρια, τοξίνες, αέρια, χημικά προϊόντα, μερικά από τα οποία είναι φυσικά, αλλά τα υπόλοιπα, που είναι και πολύ περισσότερα, είναι φτιαγμένα από τον άνθρωπο. Για την προστασία του σώματος από τις τοξίνες αυτές, κάθε κύτταρο έχει ειδικούς πράκτορες που λέγονται αποτοξινωτικά ένζυμα. Αυτά φτιάχνονται ειδικά για αυτό το σκοπό. Βιαστείτε, θα αργήσουμε πάλι στο μεσημεριανό. Κοίτα μόλις που έχει. Με όλα αυτά τα καυσαέρια, αναρωτιέμαι πώς κατορθώνουμε και αναπνέουμε. Σταμάτα, κόκκινο! Εδώ στο πεδίο μάχης των αμυγδαλών είμαστε στην πρώτη αμυντική γραμμή. Κοίτα ποιος προσπαθεί να τυφώσει μέσα. Οι φίλοι μου, ασταβακτήρια. Συγγνώμη, αλλά τα βακτήρια δεν είναι και τόσο εύπεπτα. Πρόσεχε, μπαίνει μέσα κι άλλη βρωμιά. Μην ανησυχείτε τόσο πολύ, αρχηγέ. Δεν είναι βακτήρια. Είναι σκουπίδια και σωματίδια καπνού. Κι όμως είναι ανθυγίνα. Τα ένζυμα όμως θα τα περιποιηθούν εκεί καταλήτως. Είναι συνηθισμένα σε τέτοιου είδους ρήπανση. Συνέχισε. Δεν απέχουμε και πολύ τώρα, φίλε μου. Θα σε βοηθήσω. Φτάσαμε σχεδόν στις πνευμονικές κυψελίδες, όπου θα μπορέσουμε να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα. Πώς τολμάς να το κάνεις αυτό, ε? Δεν μπορείς να πετάς βρώμικες φυσαλίδες. Τι να είναι αυτό? Είναι τόσο βρώμικο που δεν το αγγίζω με τίποτα. Φύγε, φύγε από μένα. Τι αστείο είναι αυτό? Φοβάμαι ότι υπάρχει ακόμη ρήπανση εδώ, Κάπτεν. Καλά. Τότε φώναξε όλα τα μακροφάγα. Εντοπίσαμε μερικά τοξικά σωματίδια, ζώνη 35 των αρτηριδίων του πνεύμονα. Να καταστραφούν αμέσως. Έφυγαν, αλλά πρέπει να στείλουμε μακροφάγα και άλλα λευκά αιμοσφαίρια να τα κυνηγήσουν. Θα δυσκολευτούν να τα βρουν. Είναι χημικοί ρήποι. Δεν μου αρέσει καθόλου η φάτσα τους. Πάλι ρουά! Για να δω, θα μετακινήσω τον πύρεο με εδώ. Τι είναι αυτό? Για κοίτα τι μας πλησιάζει. Είναι ρήπη, μην ανησυχείς. Είναι έξω από το κύτταρο. Θα φροντίσουν άλλοι να τα καταστρέψουν. Εσύ παίζεις. Εμένα μου φαίνονται οι ρήποι του κυτάρου. Μπορεί να προσπαθήσουν να εισβάλλουν. Α, όχι, είμαστε εντελώς ασφαλείς εδώ. Ορισμένοι κρύποι μπορούν να διαπεράσουν τη μεμβράνη.
Νομίζω ότι θα παίξω αυτό εδώ και... Αυτό το έκανες επειδή χάνεις. Οι τοξίνες έφτασαν, διαπέρασαν την κυταρική με βράνη. Ας τυπήσουμε στα γερμό. Τρέξτε να σωθείτε. Εντοπίσαμε τον εχθρό. Βρίσκεται στην κυταρική μεμβράνη. Πολύ αργά μπήκαν. Φοβάμαι ότι τώρα δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Αρχηγέ, εχθρική επίθεση εκεί πέρα. Τι είναι? Τα συνηθισμένα βακτήρια? Όχι, αρχηγέ, μοιάζουν με ρήπους, με τοξίνες. Είναι όλες μαύρες και πλησιάζουν τον πυρήνα. Τρέξτε! Πρέπει να ειδοποιήσουμε αμέσως το κέντρο. Τοξίνες, ή έτσι τουλάχιστον μοιάζουν. Όλες μαύρες. Μοιάζουν να πλησιάζουν στο κέντρο ελέγχου. Σημειώστε το αυτό γρήγορα. Α, ναι, ναι, τις αναγνωρίζω νομίζω. Ναι, βέβαια. Ρήπη καπνού. Πρέπει να τις ξεφορτωθούμε πάση θυσία. Α, Θεέ μου. Δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να τις αφήσουμε να πλησιάσουν τον πυρήνα. Αν τα καταφέρουν, την έχουμε πολύ άσχημα. Αυτό είναι ειδικό της μου, κύριε. Ανήκω στην ταξιαρχία των αντισωμάτων. Θα τα διαλύσω εγώ αυτά τα βρωμοτέρατα αμέσως, κύριε. Μα είσαι μόνος σου. Ναι, είμαι. Για την ώρα, δηλαδή. Πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια. Αυτή η ρήπη είναι σκληρά καρύδια. Τρέξε εσύ και εμείς θα δώσουμε εντολή στα ρηβοσώματα να σου φτιάξουν ενισχύσεις. Σταματήστε τις γραμμές παραγωγής. Αρχίστε τη σύνδεση αποτοξινωτικών ενζήμων. Επίθεση βενζοεχθρών. Δώστε αμέσως συνταγερμό σε όλα τα σχετικά χρωμοσώματα και βιαστείτε. Είναι επίγον. Προσχρωμόσωμα 6. Άμεση ανάγκη παραγωγής από τοξινωτικών ενζήμων. Από το χρωμόσωμα 6. Επίγον. Το χρωμόσωμα 6 παρακαλώ. Μα κοιμάμαι. Γιατί πάντα φωνάζουν εμένα? Γιατί δεν με αφήνουν ήσυχοι? Καλά λοιπόν. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Έρχομαι. Αποτοξινωτικά ένζημα. Ενεργοποιήστε το αμέσως, παρακαλώ. Κόψε εδώ, εδώ, στην αρχή του γονιδίου για το αποτοξινωτικό ένζημα. Εδώ, εδώ, όπως είπα και πριν, εντάξει? Ευχαριστώ. Και πάλι εδώ, στο τέλος του γονιδίου και του μηνύματός του. Ακριβώς μετά το άλφα. Ωραία. Και τώρα αυτό βγαίνει από τον πυρήνα και πάει προς το ριβοσωμικό εργαστήριο. Όχι, όχι, ανόητε, το DNA είναι η μήτρα όπου φυλάσσονται οι πληροφορίες. Δεν πρέπει ποτέ να βγαίνει από τον πυρήνα που προστατεύεται. Το κατάλαβες αυτό? Αντίγραφο, αντίγραφο των πληροφοριών θα στείλεις, δεν το θυμάσαι? Το πρωτότυπο πρέπει να μπαίνει πάντα στη θέση του. Αν δεν γίνει αυτό, το κύτταρο θα χάσει πολύτιμες πληροφορίες που δεν θα μπορέσει να τις ανακτήσει ποτέ. Κουράστηκα. Βαρέθηκα να στο επαναλαμβάνω συνεχώς. Υπάρχει έλλειψη σίδηρου. Τα αποτοξινωτικά ένζημα χρειάζονται αμέσως σίδηρο. Μα γιατί θέλουν σίδηρο ή πρωτεΐνες? Επειδή ο σίδηρος τους δίνει ενέργεια. Άντε να παραγγείλεις λίγο από τη σπλήνα που είναι η καλύτερη μάντρα σιδερικών. Και γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο. Εντάξει, αρχηγέ, ό,τι πεις εσύ. Εμπρός, εμπρός, σπλήνα εκεί. Χρειαζόμαστε λίγο σίδηρο, παρακαλώ. Καλέστε αργότερα, παρακαλώ. Η κλήση σας δεν μεταδίδεται λόγω προβλήματος της γραμμής. Καλέστε αργότερα, παρακαλώ. Η κλήση σας δεν μεταδίδεται. Ναι, σπλήνα εκεί. Χρειαζόμαστε σίδηρο επιγόντως για την κατασκευή. Εδώ πληρώς. Το γαστρεντερικό κέντρο μεταφορών. Παρακαλώ, ελέγξτε τον αριθμό σας. Εδώ πληρώς. Το γαστρεντερικό.
Ναι, σπλήνα εκεί. Χρειάζομαι να μιλήσω στη σπλήνα, τμήμα αποθεμάτων σιδήρου. Μιλείτε με τη σπλήνα, τι μπορώ να κάνω για εσάς. Επιτέλους. Πρέπει να μας βοηθήσετε. Χρειαζόμαστε επικόντου σίδηρο. Πρέπει να μας βοηθήσετε. Ηρεμήστε σας παρακαλώ, κύριε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι μια παραγγελία. Εμπρός, λοιπόν. Χρειάζομαι 2 εκατομμύρια άτομα σιδήρου για την Παρασκευή. Κατάλαβα, κύριε, για την Παρασκευή από αποτοξινωτικών ενζήμων. Καταγράψαμε την παραγγελία σας και θα την περατώσουμε αμέσως. Ευχαριστούμε που καλέσατε. Τι θα γίνει, θα έρθει επιτέλους το μήνυμα RNA. Να το, ήρθε. Ωραία, θα πρέπει να κόψει το μήνυμα, ενώ αυτό θα κινείται ακόμα. Και εσείς οι δύο, κολλήστε το μήνυμα RNA στην παραγωγή των αποτοξινωτικών ενζήμων. Γρήγορα, ένζυμο λιγάς. Θέλω να το συγκολλήσεις αμέσως. Έλα, τι συμβαίνει. Τι θα γίνει, θα έρθεις ή όχι. Αποστολή, αποπερατώθηκε. Επιτυχώς. Τι πρέπει να κάνουμε. Αποτοξινωτικά ένζημα. Είστε φίλοι μου. Υποτίθεται ότι πρέπει να προστατεύσετε το σώμα από κάθε είδους τοξίνες. Αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι κάτι λείπει. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι... Μα βέβαια, χρειάζεστε ενίσχυση. Το σίδηρο λείπει. Παραγγείλαμε επιγόντως σίδηρο από τη σπλήνα, όπου να είναι φτάνει. Ορίστε. Κοίτα, σταθμός. Είναι αποθήκες. Εκεί πέρα είναι η σπλήνα. Μάλλον ετοιμάζονται να κάνουν αποστολή σιδήρου, αναμφίβολα. Στοπ! Μα τι σημαίνουν όλα αυτά? Όταν αφήνω τους πεζούς να περάσουν, έχουν προτεραιότητα. Μα πρόκειται για επίγουσα διανομή σιδήρου. Δεν μπορώ να σταματήσω. Έβγε από τη μέση. Έλα. Γεια σας. Κοίτα εκεί, σοφολιά. Έλα. Έλα, αυτό δεν είναι δίκιο. Δεν είναι καθόλου δίκιο. Εδώ είμαστε. Ήρθατε επιτέλους. Γιατί αργήσατε τόσο? Ξέρετε, υπάρχουν και κυκλοφοριακά προβλήματα. Αλλά ειδού το σίδερο που παραγγείλατε και μάλιστα εξπρες. Η καλύτερη ποιότητα. Και πάλι αργήσατε. Νόμιζα ότι δεν θα φτάνατε ποτέ. Α, αυτό χρειαζόμαστε. Έλα, ήσουν πρώτος. Είσαι πολύ όμορφος. Α, ωραία. Τελειώσατε. Το κύτταρο κινδυνεύει πάρα πολύ και πρέπει να εκπληρώσετε την αποστολή σας. Άντε. Έχουν μπει από την ανατολική πλευρά του κυττάρου. Προχωρούν παρατεταγμένα προς τον πυρήνα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Τα αποτοξινωτικά ένζημα διατάχθηκαν να προστατεύσουν τον πυρήνα πάση θυσία και να αφοπλίσουν τους επιδρομείς. Επίθεση πρέπει να κάνουμε. Επίθεση! Φύγαμε!
Πρόσεχε, αποδόμησέ το, αλλιώς το σώμα θα καταστραφεί. Αυτό είναι. Πρόσεχε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Το σώμα έτσι βοηθιέται μόνο. Υπήρχε κι άλλο ένα. Πού πήγε? Αυτό τον αναλαμβάνω εγώ. Περίμενε και θα δεις. Όχι, πήγε στον πυρήνα. Ειδοποιήστε τα χρωμοσώματα. Κίνδυνος μεταλλαγής. Θα τον τσακώσω εγώ. Τι στο καλό είναι αυτός ο θόρυβος? Αυτό. Κύριε, έγινε κάτι τρομερό. Τι συμβαίνει? Τι είναι όλος αυτός ο θόρυβος? Βλάβησε χρωμόσωμα. Ναι, στο χρωμόσωμα 4. Υπάρχει κίνδυνος μεταλλαγής λόγω χημικής ρύπανσης. Αυτό θα πει ότι... Μεταλλαγή είναι μια αλλαγή πάνω σε ένα χρωμόσωμα. Το αλλαγμένο χρωμόσωμα μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Και αν γίνει αυτό μπορεί να αναπτυχθεί καρκίνος. Τα κακά κύτταρα επιτίθενται στα καλά και τα εμποδίζουν να λειτουργήσουν σωστά. Αλλά δεν υπάρχει λόγος πανικού. Μα πώς, κύριε? Διαφόρους μεθόδους. Τα αποξινωτικά μας ένζημα θα συνεχίσουν τη δουλειά τους και οι φρουροί μας θα καταστρέψουν τα κακά κύτταρα. Αν δεν το κάνουν, μπορεί να δημιουργηθεί σοβαρή ασθένεια. Αλλά τα κακά κύτταρα δεν έχουν ακόμα αρχίσει να αναπαράγονται. Πρέπει να φωνάξουμε τα ειδικά μας ένζημα που θα επιδιορθώσουν το DNA. Ενεργοποιήστε διαδικασία επιδιόρθωσης επιγόντως. Ώρα να δούμε λίγη δράση, ε? Βλάβεις το γενετικό υλικό. Άσχημα τα πράγματα. Έλα, σταμάτα. Μου σπάς το χέρι. Έλα, πιάσω τον νόμο που να σηκωθείς. Δεν μπορώ. Ευχαριστώ όμως. Έλα, αργά. Ωραία. Δουλειά τώρα. Γιατί δεν βοηθάτε? Γιατί δεν μας βοηθάς κι εσύ αφήνοντας τα πολλά λόγια. Ξέρεις ότι είμαι διανοούμενος και χρειάζομαι χρόνο να σκεφτώ. Πρέπει να αντιγράψω σωστά τον DNA για να ταιριάζει τέλεια. Μπορείς να μου δώσεις, σε παρακαλώ, το μακρύ κομμάτι. Και εσύ, δώσ' μου το κόκκινο. Και τώρα το τετράγωνο κομμάτι. Ωραία, για να τα πάρουμε τώρα όλα μαζί. Πραγματικό έργο τέχνης. Και τώρα, ώρα για επιδιόρθωση. Ελάτε, από εδώ. Τραβήξτε. Εκεί πάνω. Μείνετε εκεί. Ναι, ωραία. Τέλεια. Τώρα πιάστε μια το χέρι της άλλης και καθίστε κάτω, παρακαλώ. Καθίστε. Εσύ, Τζι, πέσε κάτω, σε παρακαλώ, από το χέρι της Αλφα. Και τώρα... μείνετε εντελώς ακίνητες. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Μπράβο, μπράβο. Τα κατάφερα. Η επιδιόρθωση πέτυχε. Το κύτταρο τώρα είναι εντάξει και μπορεί να διπλασιαστεί.
Το DNA επιδιορθώθηκε. Όλα τώρα είναι εντάξει. Αυτό που έμεινε να κάνουμε είναι να γυρίσουμε αυτό πίσω. Ευχαριστώ. Τώρα βέβαια για να αναρρώσω, τίποτα καλύτερο από την ανάπαυση. Αντίο. Βλέπετε λοιπόν, όλα πήγαν καλά. Το ανθρώπινο σώμα έχει μια καταπληκτική ικανότητα να αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα. Για να δούμε τι συμβαίνει αλλού. Ορίστε, όλες οι τοξίνες καταστράφηκαν πολύ καλά. Και τώρα χρειαζόμαστε να απομακρύνουμε τα σκουπίδια. Διατάξτε όλα τα σκουπιδιάρικα να κατευθυνθούν προς τα λισοσώματα. Ωραία! Σταματήστε σας παρακαλώ και καθαρίστε αυτή την ακαταστασία. Και αυτά είναι τα λισοσώματα. Τα αποκαλούν και στομάχια του κυττάρου. Γιατί πέπτουν τα σκουπίδια και τα πετούν κατόπιν έξω από το κύτταρο. Έψι ολοκληρώθηκε. Προετοιμάστε έξοδο από το κύτταρο. Προετοιμάστε έξοδο. Πολύ ωραία. Εξουσιοδοτώ έξοδο. Και όλη αυτή η βρωμιά. Είναι όλα τα σκουπίδια που δεν χρειάζεται πια το κύτταρο και που μπορεί να είναι και βλαβερά γι' αυτό. Αλλά μην ανησυχείς, φτάνουμε στα νεφρά και από εκεί θα καθαρίσουμε. Κοιτάξτε, είμαστε σε μια νεφρική αρτηρία και πλησιάζουμε στα νεφρά. Καιρός ήταν. Δεν αντέχω άλλο, είμαι καταλερωμένη. Κοίτα πως είμαι, απαράδεκτη. Τα νεφρά είναι το κέντρο καθαρισμού του αίματος, έτσι δεν είναι? Δίκιο δεν έχω? Και βέβαια έχεις δίκιο, από μέσα τους περνάει πάνω από ένα λίτρο αίματος το λεπτό. Τα άχρηστα συστατικά απομονώνονται και αποβάλλονται. Και εμείς θα καθαρίσουμε? Ναι, θα το δείτε. Προσέχετε τώρα και κρατηθείτε καλά. Φτάσαμε. Θα ξανασυναντηθούμε στην έξοδο. Είναι κίνδυνο. Όχι, μην ανησυχείς. Μπαίνουμε σε ένα τριχοειδές, ένα απλό σύστημα διηθήσεως. Λάμπουμε. Ναι, δεν έμεινε ίχνος βρωμιάς. Δεν σας είχα πει ότι τίποτα δεν καθαρίζει καλύτερα από τα νεφρά? Βγάζουν και τους πιο δύσκολους λεκέδες. Πείτε μου, κύριε καθηγητά, πού πάει η βρωμιά που βγαίνει? Να, όπως καταλαβαίνεις, το σώμα την αποβάλλει όλη. Ωραία, πάει στην ουροδόχο κίστη, αλλά μετά... Ναι, έτσι είναι, στην ουροδόχο κίστη. Και έπειτα... Έλα τώρα, Χέμο, αυτά έπρεπε να τα ξέρεις. Είμαι σίγουρος. Περίμενε τότε και θα δεις.